Μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Εγώ θα πω από την εκπομπή σας. Για ποιον και για ποιους πράσινη ανάπτυξη. Ποιος θα ωφεληθεί. Έχει ο Νίκος ο Πάσχος αμέσως μετά μια έρευνα. Το νέο μοντέλο, το οποίο θα μοιράσει το πλούτο στους πολίτες. Πάντως ο πλούτος δεν μοιράζεται αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνε. Κύριε Λίκο, μία ερώτηση και κάτι άλλο. Α, πείτε και κλείστε με αυτό, κύριε Λίκο. Ένα λεπτό ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσω να το δώσω λίγο συνολικά για να καταλάβει και ο κόσμος. Πείτε και να κλείσουμε με αυτό. Αυτή τη στιγμή το Climate Class, το ξέρετε? Πείτε μας. Λοιπόν, το Climate Class που υπάρχει στην Αμερική αποτελείται από τις εταιρείες όπως είναι η BlackRock, η State Street, η Vanguard. Α, εντάξει, μάλιστα. Ήταν και η JP Morgan, η οποία έφυγε πρόσφατα, γιατί βλέπω ότι αυτό δεν έχει συνέχεια. Τα λεγόμενα πράσινα ομόλογα, τα ESG, Environmental, Social και Governmental. Αυτά είναι. Τα ESG, τα λεγόμενα, δηλαδή βάζουν σε κάθε εταιρεία, σε ό,τι αφορά δείκτες, ESG. Και αναλόγως αυτά μπορούν να, αυτές οι εταιρείες μπορούν να παίρνουν χαμηλότοκα, δάνεια, να έχουν premium μετοχές και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το group στην Αμερική ελέγχει 68-3. Ξέρετε πόσο είναι το συνολικό ΑΕΠ όλων των χωρών του πλανήτη? 103. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη μεγάλη τη διαφορά. Σαν να ελέγχουν το 68% του πλανήτη. Ακριβώς. Και άρα ορίζουν την ανάπτυξη προς αυτή τη διαδικασία. Αν αυτό καταρρεύσει, δηλαδή αν καταρρεύσει ο μύθος ή αν καταρρεύσει κάτι από αυτά, σημαίνει ότι μεγάλες τράπεζες, μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί εκεί θα καταρρεύσουν. Και επανέρχομαι στην BlackRock. Η BlackRock αυτή τη στιγμή ελέγχει, ξέρετε ότι υπάρχει, ελέγχει το οικονομικό επιτελείο αυτή τη στιγμή του κύριου Biden. Οι οποίοι είναι οι ίδιοι που πήγαν και στον κύριο Ομπάμα πριν. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό όπως φαίνεται. Δεν είναι το θέμα η ανεμογεννήτρια. Απλά η Ελλάδα, ξέρετε τι είναι? Είναι μια κουκίδα στο χάρτη, όπου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πια κάποιοι τζογάρουν, να σου πω έτσι απλά, είτε με τις φωτιές, είτε με τις ανεμογεννήτριες, είτε με τις χρεοκοπίες, κύριε Λίκο. Είτε με τις χρεοκοπίες, όπως είδαμε στο παρελθόν, που κάποιοι έβγαλαν τρισεκατομμύρια επάνω στην πλάτη των Ελλήνων. Αυτό γιατί ακριβώς, αν θυμάστε, το 1996 ουσιαστικά καταρρίφθηκε ο νόμος που απαγόρευε εσύ με τα derivatives, με τα παράγωγα, εσύ να τζογάρεις. Glass-Steagall, το έγκλημα του Bill Clinton. Ο νόμος Glass-Steagall. Λοιπόν, κύριε Λίκο, δώσε ένα πάρα πολύ γρήγορο στοιχείο. Δώσ' το. BlackRock, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λίκο που το βάζει στο τραπέζι, σημαίνει Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, σημαίνει Lockheed Martin, σημαίνει όλες οι εταιρείες οι οποίες τις αυρίζουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημαίνει Cargill, σημαίνει DuPont, σημαίνει Monsanto, όλες τις εταιρείες οι οποίες υφαρπάσουν και τη γη της Ουκρανίας και μας ταΐζουν όλα αυτά τα χημικά και τα μεταλλαγμένα, κλέβοντας ουσιαστικά και την γη της παρασώμενης Ουκρανίας. Λοιπόν, κύριε για να Λίκο, ξέρουμε γιατί μιλάει. Τα έχει πει όλα. 170 εκατομμύρια στρέμματα. Αυτό. Βάλατε φωτιά στο πάνελ, κύριε Λίκο. Τα έχει πει όλα εντωμεταξύ ο Ρόμπερτ Κένεντι. Τον ξαναλέμε.